Τρομοκρατική επίθεση με δύο παγιδευμένα αυτοκίνητα σημειώθηκε στην πρωτεύουσα της Σομαλίας με εκατοντάδες τραυματίες και αρκετούς νεκρούς. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως η μοβιστική επίθεση πραγματοποιήθηκε πολύ κοντά σε κυβερνητικά κτίρια σε μια πολυσύχναστη περιοχή του Μογκαντίσου. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη μέχρι στιγμής. Αξίζει να σημειωθεί πως το Σάββατο επρόκειτο να διεξαχθεί συνάντηση κορυφής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας με τη συμμετοχή του Προέδρου της χώρας, του Πρωθυπουργού και κορυφαίων υπουργών. Οι δύο εκρήξεις είχαν μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους και στη δεύτερη καταστράφηκε ασθενοφόρο που είχε βρεθεί στην περιοχή. Ο τόπος της επίθεσης είναι ο ίδιος όπου το 2017 η Al-Shabaab είχε πραγματοποιήσει παρόμοιο χτύπημα με πάνω από 500 νεκρούς.